θα το επιτρέψω εγώ ως πρόεδρος να ευτελιστεί αυτός ο θεσμός και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Κώστας Πεφάνης ενημέρωσε την παράταξη του Άρη Βέρου ότι έρχεται αντιμέτωπη με αργία, καθώς απέχει από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, διαμαρτυρούμενος για την αντεργατική πολιτική του Δημάρχου στο θέμα των εργαζόμενων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, αλλά και γενικά για τη μη τήρηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι συγκεκριμένη και ορίζει ότι αν ένας Δημοτικός Σύμβουλος, οποιοδήποτε, λείπει σε περισσότερες από τρεις συνεδριάσεις, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ενημερώσει την αποκεντρωμένη, τον γραμματέα της αποκεντρωμένης, και υπάρχουν και κάποιες συνέπειες για αυτή την απόφαση. Υπάρχουν οι δικαιολογημένες απουσίες, υπάρχουν και οι αδικαιολόγητες. Ο κύριος Βέρος και η παράταξή του αποφάσισαν να απέχουν για πολιτικούς λόγους, σεβαστοί οι λόγοι, αλλά δεν είναι δικαιολογημένοι. Επομένως, είναι υποχρέωση δική μου να ενημερώσω την περιφέρεια, η οποία και θα λάβει και οποιαδήποτε απόφαση επί της στάσης αυτής των συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβούλων. Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει ότι οι απουσίες υπερβαίνουν το όριο που ορίζει το σχετικό άρθρο του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής κηρύσσεται έκτοτος. Πολλές φορές έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Βέρο. Επικοινώνησα προφορικά μαζί του 2 ή 3 φορές, ενημερώνοντάς του πως είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόσω τον νόμο, όχι κάτι διαφορετικό ή κάτι που είναι δική μου εφεύρεση. Και πέρα από την προφορική απάντηση που έλαβα, θεώρησα σωστό να του στείλω και μια προσωπική επιστολή στον κύριο Βέρο και σε όλους βέβαια οι οποίοι είναι απόντες. Και δεν είναι μόνο από την παράταξη του κύριου Βέρο, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι δικαιολογημένα απόντες. Οι επιστολές αυτές ήταν σε άτυπο χαρακτήρα, δεν έχουν καμία νομική υπόσταση και ήταν περισσότερο συμβουλευτικές και με την έννοια της βοήθειας προς τα άτομα που είτε δεν μπορούν να συμμετάσχουν είτε δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Δυστυχώς τις τελευταίες μέρες, ιδίως από χτες, οι επιστολές αυτές, αν και προσωπικές, κυκλοφόρησαν ευρέως. Είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω την περιφέρεια, γιατί αυτό, αν δεν το κάνω, είναι σοβαρή ποινική παράληψη. Λίγες ώρες μετά, η Συμπαράταξη Πολιτών γνωστοποιεί την απάντησή της στην επιστολή του κύριου Πεφάνη, αναφέροντας ότι ο Δήμαρχος και η διοίκηση του Δήμου Καβάλας δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν τηρούν δεσμεύσεις και υποσχέσεις τους, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να εμπέζουν το ανώτερο πολιτικό όργανο του Δήμου Καβάλας, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο λόγος κυρίως ήταν ότι ο Δήμαρχος και η διοίκηση του Δήμου, δυστυχώς μέχρι και σήμερα που συζητάμε, δεν τηρούν δεσμεύσεις και υποσχέσεις τους. Δεν εκτελούν αποφάσεις δημοτικών και διοικητικών συμβουλίων. Συνεχίζουν να εμπέζουν το ανώτερο πολιτικό όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχουν συνέπειες για αυτούς που δεν σέβονται και δεν εκτελούν τις αποφάσεις. Υπάρχουν δυστυχώς συνάδελφοι εδώ και 1,5 χρόνο που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα απήχαν αδικαιολόγητα και δεν κίνησε καμία διαδικασία και δεν εφάρμοσε τον κανονισμό. Τον κανονισμό δεν τον εφαρμόζεις αλακάρτ και πώς σε βολεύει.